Είμαστε live στο Instagram και είμαστε live και στο Facebook. Πω Παναγία μου, πάει μια εβδομάδα, έχω καιρό να κάνω live και νομίζω πως έχω χάσει τη φόρμα μου. Για να δούμε, θα την πάρω πίσω. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Instagram, καλημέρα στο Facebook, από εδώ είναι το Facebook, από εδώ είναι το Instagram, από εδώ είναι ο καφές μου, από εδώ είναι ο Άκης, από εδώ είναι το σπίτι μου, από εκεί είναι η κουζίνα μου. Έξω κάνει έναν υπέροχο καιρό, καταπληκτικό καιρό, δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκτός Αθήνας. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι φανταστικά. Να σου πω ότι χτες κάναμε μια υπέροχη διαδρομή από τη Γλυφάδα Αγία Παρασκευή μέσω Ημιτού. Είναι ένα τετραωράκι υπερπάτημα πάνω στο βουνό, καταπληκτική διαδρομή και θα την εξελίξω, θα αρχίσω να βλέπω περισσότερο μονοπάτια, να δω τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Να δώσω καλημέρα σε όλους, Μαρία Σακαβάλα, Όλγα Παπαποστόλου, Ράνια Παπαλεωνίδα, Θεανός Τραβόλε μου, Αγγελίνα Παυλίδου, Χριστιανά Τσοκόλα, Μαρία Πέκου, Σοφία Πουτουρού, Χορκέτα, Σία 1722, Πάρης Χατζής, Ελίνα Γκελέκα, Γιάννης Τσαμπάς, τι να πω, σε ποιον να πρώτο πω Παναγία μου, γεια σας, Ευαγγελία Παπαδά, Μαρία Τσιφετάκη, Μαρία Στασούλη, Μαρία Σακαβάλα, Μίδια Πελιβανίδου, η κυρία Μίδια, την αγαπάω, η μαμά του Λάκη, του κολλητού μου, Αμαλία Γιουματζίδη, Κωνσταντίνα Σκλάβου, Χέλεν Πέλου, Στέλιος Παριάρος, κύριε Στέλιο, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά. Να ξέρετε, κάθε φορά στα βίντεο λέω το πόσο καταπληκτικός είστε και το πόσο... Είναι στο Instagram ο κύριος Παριάρης. Το πόσο καταπληκτικός άνθρωπος είστε και το πόσο αλλάξατε τη γαστρονομία στην Ελλάδα και βάζω μέσα και τη μαγειρική, γιατί είστε ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στη τηλεόραση και έκανε πράγματα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Πρώτη φορά που είπε άνθρωπος γκανάζ και είδαμε τι σημαίνει, ήσασταν εσείς. Παύλοβα, εσείς. Γενικά, οτιδήποτε έγινε στη τηλεόραση ξεκίνησε από εσάς στο κομμάτι της μαγειρικής και γενικά στον τρόπο σκέψης όλων ότι η μαγειρική παύλα ζαχαροπλαστική μπορεί να εξελιχθεί από το σουβλάκι, το καλαμάκι και την κλασική σοκολατόπιτα που τρώγαμε. Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αλλάξατε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα live. Δεν θα είναι γλυκό, κύριε Στέλιος, είναι φίλος μου. Δεν θα κάνουμε γλυκό, θα κάνουμε κάτι αλμυρό. Θα κάνω τυροπιτάκια κουρού. Φανταστική γέμιση. Και το πιο φανταστικό είναι το φιλαράκι που θα φτιάξουμε, η ζύμη. Η ζύμη δεν χρειάζεται μίξερ, χρειάζεται απλά ανακάτεμα 1,5 λεπτά. Τι 1,5 και 1,5 πολύ λέω. Και θα σας δείξω και έναν έξυπνο τρόπο για να τυλίγετε τα κουρουδάκια και να έχετε την απόλυτη επιτυχία. Να σας πω ότι άμα δεν έχετε αυτό το μηχανηματάκι που παίρνουν και κάνουν έτσι, έτσι κάνει αυτό και ουσιαστικά τυρίγετε τα τυροπιτάκια και γίνονται τέλεια. Δεν χρειάζεται γιατί έχετε εμένα εδώ που θα σας δείξω έναν τρόπο που μπορείτε να κάνετε τα τυροπιτάκια κουρού πάρα πολύ ωραία και εύκολα χωρίς να έχετε τίποτα στο σπίτι σας, χωρίς εξοπλισμό. Χρειάζονται 15-20 λεπτά ψήσιμο, να τα ετοιμάσουμε θέλουν άλλα 5-10 λεπτά, από τις μισή ώρα μπορεί να έχετε τυροπιτάκια κουρού και άμα γουστάρτε μπορείτε να κάνετε και μεγάλα, να κάνετε τυρόπιτες κουρού, απλά θα χρειαστούν λίγο παραπάνω ψήσιμο, δηλαδή θα πάει γύρω στο μισάωρο. Να υπενθυμίσω σε όλους τους καινούριους, τους παλιούς, ότι όταν κάνω live τη συνταγή θέλω από κάτω να γράφετε σχόλια και να γράφετε τα βήματα της συνταγής σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Μας βλέπουν πάρα πολλοί κόσμοι από άλλες χώρες, οπότε μας αρέσει πάρα πολύ να καταλαβαίνουν το τι γίνεται. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είστε μαζί μου. Άκης is back! Ωχ, ωραία είναι αυτό. Άκης is back! Μου αρέσει, δεν ξέρω, θα το λέω από μέσα μου. Άκης is back, Άκης is back. Καλημέρα σε όλους, οπότε τι άλλο να πω. Δεν ξέρω, πρέπει να φτάσουμε 10.000 για να ξεκινήσουμε. Είναι 2.800 στο Instagram, 6.200 στο Facebook, που σημαίνει ότι είναι 7, 8, 9.000. 9.000, δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε με λίγους λιγότερο σήμερα. Λιγότερους, γιατί καταλαβαίνω, επειδή δεν ξέρετε ότι κάνουμε live, ήρθε λίγο ουρανοκατέβατο, βέβαια θα το δούνε μετά όλοι και θα πάνε να φτιάξουν τα τυροπιτάκια κουρού και θα χάσουν το live. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και ελπίζω να σας έχει λείψει η κουζίνα μου.
Πείτε ότι σας έχει λείψει, σας παρακαλώ. Κρίμα είμαι κι εγώ. Δεν θα μου δώσετε λίγο σημασία, να μου πείτε ότι σας έλειψα. Λοιπόν, οπότε η κουζίνα μου είναι εδώ. Μισό λεπτό και λίγο να κλείσω το φως να δω αν είναι καλύτερα. Για εδώ. Α! Δεν είναι τόσο ωραία, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα μην καίγουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε ένα ζυμάρι για κουρού, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε τα υλικά που έχω εδώ. Είναι αλεύρι, γιαούρτι, σπορέλο και ελαιόλαδο. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να βάλουμε 100% ελαιόλαδο στη συνταγή. Όχι σπορέλο, απλά θα έχει έντονη τη γεύση από το ελαιόλαδο. Άμα θέλετε να το σπάσετε, λίγο σπορέλο, λίγο ελαιόλαδο μπορείτε. Εγώ αυτό έχω κάνει. Άμα θέλετε να βάλετε μόνο ελαιόλαδο ή μόνο σπορέλο, πάλι μπορείτε. Επίσης, μπορείτε να βάλετε και λιωμένο βούτυρο για αυτή τη συνταγή. Να κάνετε με βουτυράκι τη συνταγή ή μαλακωμένο σε θερμοκρασία δωματίου. Και με βούτυρο γίνεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι πιο παραδοσιακό, πιο κοντά στα γούστα σας, γιατί αυτή την τυρόπιτα κουρού έχετε συνηθίσει να τρώτε έξω. Ελάχιστο baking powder, αλάτι, ξύδι και μία πρέζα ζάχαρη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακατέψουμε όλα τα στερεά μαζί, δηλαδή έχω εδώ πέρα το αλεύρι μου, 425 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, εδώ. Θα προσθέσω λίγο ζάχαρη για να πάρουν ωραίο χρώμα στο τέτοιο, στο φούρνο. Άμα σας αρέσει η κουρού σας να είναι γλυκιά, γιατί σε κάποιους αρέσει να είναι γλυκιά, στη συνταγή έχω βάλει ότι βάζουμε μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και κουταλάκι ολόκληρο για να γλυκίζει λίγο παραπάνω. Ειδικά τα παιδάκια τρελαίνονται οι κουρού να είναι γλυκές και να μην είναι αλμυρές. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα το μπέικιν, εδώ. Θα προσθέσω μέσα το αλάτι. Έτσι να δω, μην ξέχασα τίποτα. Ζάχαρη, μπέικιν, αλάτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Βουαλά! Όλα τα στερεά μας είναι εδώ. Κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πάμε σε ένα άλλο μπολ να ενώσουμε όλα τα υγρά μας. Λοιπόν, σε αυτό το μπολάκι θα ρίξω μέσα το... περιμένετε, το ξύδι. Ξύδι χρειαζόμαστε μισό κουταλάκι του γλυκού, εδώ. Λίγο ξυδάκι. Το ξύδι θα κάνει τραγανή από πάνω τη σφολιάτα και θα λειτουργήσει τέλεια με το baking powder για να φουσκώσουν όσο πρέπει τα τυροπιτάκια μας. Θα προσθέσω μέσα το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο και το γιαούρτι. Αυτό είναι σπορέλαιο, εδώ. Αυτό είναι ελαιόλαδο, εδώ. Ξαναλέω, μπορείτε να βάλετε 100% ελαιόλαδο, απλά θα έχει έντονη γεύση από ελαιόλαδο κουρού. Δεν ξέρω αν το θέλετε. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. 100% μπορείτε να βάλετε μόνο σπορέλαιο, μπορείτε να βάλετε μόνο ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε και βουτυράκι. Δουλεύει κανονικά. Απλά σας λέω ότι όταν κάνεις ένα mix σπορέλαιο με ελαιόλαδο, τώρα έτσι όπως είναι, έχουμε κάνει μια μερική τέτοια σαλάτα, η αλήθεια είναι. Ουσιαστικά παίρνεις το αποτέλεσμα που έχουμε συνηθίσει όλοι να τρώμε. Προσθέτω μέσα και το γιαουρτάκι μου, στραγγιστό παρακαλώ. Σε περίπτωση που δεν βάλετε στραγγιστό και βάλετε κανονικό γιαούρτι, γίνεται. Απλά υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί λίγο παραπάνω αλεύρι μετά στη ζύμη σας, γιατί αυτό είναι το περίεργο, επειδή το στραγγιστό γιαούρτι έχει λιγότερη υγρασία, σε εισαγωγικά, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε παραπάνω. Αλεύρι μετά. Οπότε καθίστε να ανοίξω το φως, γιατί νομίζω ότι δεν φαίνομαι. Τώρα νομίζω πως φαίνομαι καλύτερα, ναι. Και έτσι όπως είναι, ανακατεύω όλα τα υγρά μου. Γιαούρτι, λάδι, ξύδι, εδώ. Έλα. Και τώρα στο ζυμαράκι σας να σας πω ότι ό,τι θέλετε να προσθέσετε τύπου, πώς το λένε, τύπου μυρωδικά μπορείτε. Δηλαδή στο ζυμάρι μπορείτε να βάλετε πιπέρι, μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε δεδρολίβανο. Αυτό γιατί το χάλασα, το χάλασα. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Σε πολλά ζυμάρια για κουρού να σας πω ότι έχει μέσα και αυγό. Γίνεται να βάλουμε και αυγό. Απλά αυτή η συνταγή μου σας δίνει πολύ εγγύηση. Κοιτάξτε εδώ. Απλά αυτά στερεά μου εδώ. Ρίχνω μέσα το μείγμα γιαούρτι, λάδι, ξύδι. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Ζάχαρη, σπορέλαιο, μπέικιν, ξύδι, τέλεια. Λοιπόν, και ανακατεύω στην αρχή με ένα κουτάλι, εδώ. Τι θα πάρω αυτό το κουτάλι. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να σφίγγει η ζύμη μου, οπότε θα ανακατέψω με τα χέρια. Λοιπόν, εδώ αρχίζει να δένει, αρχίζει να δένει. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάντα στα τυροπιτάκια κουρού, είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε πάρα μα πάρα πολύ το μείγμα. Σε περίπτωση που ανακατέψουμε πάρα πολύ το μείγμα, δηλαδή τα κουρού, άμα τα βάλουμε το ζυμάρι, άμα το βάλουμε στο μίξερ και δουλέψει στο μίξερ, τότε σίγουρα δεν θα πάρουμε αυτό το αφράτο, το ωραίο αποτέλεσμα που παίρνουμε όταν κάνουμε μία ζύμη κουρού. Δηλαδή, η κουρού πρέπει να είναι αφράτη. Και για να είναι αφράτη, δεν πρέπει να ανακατέψουμε πολλή ώρα. Δηλαδή, πρέπει ίσα ίσα να μπορέσει να γίνει το ζυμάρι εύκολο να δουλεύετε, δηλαδή να δέσει το ζυμάρι και ω εκεί.
φτάνουμε στο εκεί και σταματάμε. Οπότε αυτά πάνε πίσω. Εδώ. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να βάλω χέρι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ανακατεύω λίγο με το χέρι. Θα δείτε ότι το ζυμάρι θα σε κάνει κάποια νερά. Σε κάποια σημεία θα είναι πιο σκούρο, κάποια σημεία θα είναι πιο λευκό. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μην σας πιάσει το ψυχαναγκαστικό σας και αρχίσετε να ανακατεύετε μέχρι που να δέσει. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο το ζυμάρι σας θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι. Σε ένα λεπτάκι. Εδώ ανακατεύω και βλέπω στα 16 πρέπει, νομίζω 16 τροπιτάκι πρέπει, 16 τροπιτάκι πας. Λοιπόν, και για να φτιάξετε κουρού στο σπίτι, το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό το ζυμάρι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το ζυμάρι για τα κουρού, άμα προσθέσετε λίγο τυράκι μέσα, γίνονται εξαιρετικά μπισκοτάκια στο φούρνο. Γενικά είναι ένα ζυμάρι που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους, εκεί πέρα που δεν θα ξέρετε τι να κάνετε κάθε φορά, θα έχετε αυτό το ζυμάρι και θα ξέρετε ότι μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα. Λοιπόν, τώρα, όσο συνεχίζω να ανακατεύω, τόσο περισσότερο θα βγάζει τα λάδια του ζυμάρι μου έξω. Αυτό σημαίνει πως αρχίζει να δουλεύει η γλουτένη από τα αλεύρι, οπότε τι κάνει, δένει τα αλεύρι και πετάει έξω όλα τα υπόλοιπα υλικά. Επειδή δεν έχουμε αυγό μέσα και... να, τα νερά που σας είπα είναι αυτά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν μας πειράζει, είναι το γιαούρτι, δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτό θα μας πειράζει, φτιάξει το ψυχαναγκαστικό σας και αρχίζετε να ανακατεύετε μέχρι που να δέσει. Οπότε, έτσι όπως είναι, θέλω να βγάλω 16 κουρουδάκια. Κόβω το ζυμάρι μου στη μέση, αυτό είναι 8. Κοιτάξτε εδώ, ζυμαράκι. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. 16, οπότε αυτό είναι 8. Αυτό είναι 4. Αυτό είναι 2. 2, 4, 6, 8. Και αυτό είναι 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα ταψί, 8 πιτάκια. Εδώ. Και τώρα, πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Καλά για τη γέμιση, θα αφήνω 100% πάνω σας, γιατί μπορείτε να κάνετε κουρού ακόμα και με ζαμπόν τυρί μέσα. Εγώ ας πούμε θα αλλάξω τώρα τη συνταγή. Στη συνταγή έχω δώσει φέτα, θυμάρι, δυόσμο, ρίγανη, καθαρό τυροπιτάκι, μόνο με τυρί. Σήμερα θα το κάνω με διάφορα τυριά και κασέρια, όπως το λέμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχω λίγο φετούλα από αυτή που με έχει περισσέψει. Και επειδή έχω τυριά που με έχουν περισσέψει από αυτά το μίξ, θα ρίξω και λίγο τυράκι από αυτό. Εδώ. Κίτρινο τυρί. Να κάνω έτσι γνήσια τυροπιτάκια. Περίπου έβαλα 150 φέτα, 100 γραμμάρια τριμμένα τυριά. Λίγο γιαουρτάκι. Εδώ. Για να δέσει το μείγμα μας. Μια κουταλιά του σούπα γιαούρτι φτάνει. Αυτό που με έχει περισσέψει είναι εδώ. Τέλεια. Σπάω έτσι όπως είναι τη φέτα μου εδώ μέσα. Ανακατεύω μαζί με το γιαούρτι. Και δεν τα βάλω μυρωδικά, γιατί έχω βάλει τα τυριά μου. Σε περίπτωση που βάλουμε σκέτη τη φέτα, μπορεί να θέλετε να βάλετε κάποια μυρωδικά. Τώρα, άμα δεν είστε φαν των μυρωδικών μαζί με το τυρί, γιατί υπάρχει κάποιο κόσμο που δεν του αρέσει, δηλαδή να έχει δυόσμο το τροπιτάκι. Και εγώ όταν μου πιτσιρικά δεν μου άρεσε. Εκτός μεγάλου να μου άρεσε να βάλω μυρωδικά. Και τώρα τελευταία μου αρέσει να βάζω πιο ψαγμένα μυρωδικά. Ή θα βάλω κόριανδρο μέσα στο τυροπιτάκι. Θα βάλω τέτοια πράγματα. Η γέμιση είναι ό,τι πιο απλό μπορείτε να κάνετε. Άμα τώρα η γέμιση σας θέλετε να βγει και πιο. Πώς να το πω. Πιο. Αφροειδής. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Να βγει πιο έτσι. Αφρός μέσα γέμιση, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα είναι να προσθέσουμε και ένα αυγουλάκι. Εγώ στη γέμιση για τα τυροπιτάκια δεν έχω δώσει αυγό, γιατί η τυρόπιτα κουρί είναι πολύ συγκεκριμένη η υφή της. Απ' έξω τραγανό φύλλο, από μέσα full feta, that's it, και δεν έχει την αίσθηση της τυρόπιτας. Τώρα σήμερα επειδή άλλαξα τη γέμιση και έχω βάλει και λίγο τέτοιο, όπως το λένε, και λίγο μίξ τυριών, θα προσθέσω μέσα και ένα αυγό. Οπότε θα γίνει πιο αφρός μέσα το μείγμα, πιο αφρός η γέμιση, μου αρέσει, θα δέσει ωραία, μια χαρά, και το ένα δουλεύει και το άλλο δουλεύει, δεν έχει σημασία. Και πάμε να σας δείξω τώρα πώς τυλίγουμε τα τυροπιτάκια κουρού. Όπως σας είπα, χώρισα τη ζύμη μου στα 16, εντάξει, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε μία λαδόκολα και μία μεμβράνη. Καλά, πλάστη χρειαζόμαστε, απλά παίρνω μεμβράνη γιατί έχω μεμβράνη. Κοιτάξτε εδώ. Θα κόψω λίγο λαδόκολα εδώ πέρα.
Καλά, άμα δεν έχετε λαδόπουλα στο σπίτι, δεν πειράζει. Μπορείτε να το κάνετε σε οτιδήποτε γυρνάει. Σε ένα σουπλά, σε ένα παλιό βιβλίο που δεν σας χρειάζεται. Το ανοίγετε πάνω και απλά διπλώνετε και θα σας δείξω ακριβώς τι κάνει το βιβλίο. Γενικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την τεχνική αυτή, το χρησιμοποιείτε. Κάτσε λίγο, γιατί γυρνάει λαδόπουλα. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνω το ζυμαράκι μου. Εδώ, όπως είναι. Καλά, αυτό είναι το πιο μεγάλο. Θα πάρω αυτό που είναι μέτρο. Το κάνω ένα μπαλάκι. Εδώ με τα χέρια μου. Έξτε. Το βάζω εδώ. Θα σπάει, δεν μας πειράζει. Αυτό είναι το νόημα του σκουρού. Άμα αρχίσουμε να ανακατεύουμε κι άλλο για να μην σπάει, στο τέλος δεν θα βγει ωραίο έτσι το αποτέλεσμα. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε μία μεμβράνη και ανοίγουμε το ζυμαράκι μας. Εδώ. Έλα. Μας βοηθάει η μεμβράνη. Ανοίγουμε και με το χέρι εδώ. Και στο σημείο ανοίγουμε λίγο ακόμα με τη μεμβράνη μας, εδώ. Τώρα, άμα είστε παιχταράδες και το κάνετε ολόισιο, μπράβο σας. Άμα δεν είστε παιχταράδες και δεν μπορείτε να το κάνετε ολόισιο, το βλέπετε. Πάλι μπράβο σας, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Εδώ όπως είμαστε, θα πάρουμε και θα προσθέσουμε λίγο από τη γέμιση στη μέση. Εδώ. Και όπως και να το πάτε, καλά έβαλα πολύ, εδώ. Και όπως και να το πάτε, στα αλήματα έχω βάλει. Περιμένετε να πιέζουμε τις έγκες, αλήφουμε με νερό τη ζύμη περιμετρικά για να κολλήσει. Ναι. Περιμένετε, έχω ένα κρόκο αυγού εδώ πέρα. Θα ρίξω ελάχιστο νεράκι. Είτε με σκέτο νερό, είτε με άλυμα αυγού μπορείτε να αλείψετε. Εντάξει, είναι σχεδόν δύσκολο να ανοίξει η ζύμη. Ακόμα και έτσι να την κολλήσει, θα κολλήσει. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, ελάχιστο αυγουλάκι γύρω-γύρω εδώ. Και κοιτάξτε τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε τη λαδόκολα σαν τον τρόπο που θα τυλίξουμε τα πιτάκια μας. Γυρνάω, εδώ, το βλέπετε όλοι. Και καλύπτω. Εδώ. Το ένα πάνω με το άλλο κάτω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείτε να αποτύχετε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι δύσκολο. Και με το που τυλίξω εδώ, παίρνω ένα πυρνάκι, πατάω λίγο τις άκρες, εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο η ζωή μας είναι εύκολη, δεν χρειάζεται να ταλαιπωριόμαστε. Κοιτάξτε εδώ ένα άψογο κουρού τυροπιτάκι. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Ένα. Ξανά το ίδιο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι και η μεμβράνη, δηλαδή η τέτοια, είναι περιττή. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια λαδοκολίτσα εδώ πέρα. Απλώνουμε τα χέρια εδώ. Δεν χρειάζεται καν να έχετε κάνει ποτέ στη ζωή σας τυροπιτάκι για να κάνετε αυτή τη συνταγή. Εδώ. Ανοίγουμε τα χέρια. Εδώ. Απλά. Παίρνω λίγο από τη γέμιση, ξαναπαραβάω σε αυτή τη γέμιση. Έχω βάλει 150 φέτα, 100 τυριά που λιώνουν, ένα αυγό, that's it. Και έτσι όπως είναι, εδώ, τυλίγω τη μεμβράνη, τη λαδόκολα. Έλα, κάτσε γιατί τσάκησε εδώ. Τέλεια. Αφήνω να καλύψει το ένα μέρος με το άλλο. Παίρνω το πιρούνι. Πιέζω τις άκρες. Εδώ πέρα δεν άλυψα καν με αυγό. Η αλήθεια είναι πως το αυγό είναι περιττό, αλλά άλυψτε, δεν πειράζει. Καμιά φορά δεν ξέρεις, άμα βάλετε πολύ υγρή γέμιση, δηλαδή άμα βάλετε μια γέμιση τύπου μπεσαμέλ ή γενικά μια γέμιση που θα λιώνει καθώς τη βάλετε μέσα στο φούρνο, υπάρχει περίπτωση να βγει απ' έξω. Οπότε χρειάζεται λίγο αυγουλάκι. Στην περίπτωση όμως όπου δεν βάλετε τέτοια γέμιση και βάλετε σκέτη σκέτη φέτα, καλά δεν χρειάζεται να βάλετε καν αυγό. Λοιπόν, μας βοηθάνε τα χέρια, ανοίγουμε. Ισιώνουμε λίγο με τη μεμβράνη. Κοιτάξτε εδώ. Δεν χρειάζεται καν να είναι τέλειο. Βλέπετε πως έχει ανοίξει. Γιατί όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Ο κύριος Άκης εδώ πέρα έχει τη λύση. Τυράκι, γυρνάω. Αφήνω. Πιέζω. Βουαλά. Δηλαδή, πόσο πιο ωραίο πράγμα μπορείτε να σηκωθείτε να κάνετε τώρα με τα παιδιά σας. Ή ακόμα και εσείς που σας αρέσει να μαγειρεύετε και έτσι δεν έχετε κάνει ποτέ τυροπιτάκια. Δηλαδή πόσο πιο εύκολο από αυτό. Απλώνουμε τα χέρια εδώ. Καλά αυτές τις συνταγές τις λατρεύω. Όταν ξεκίνησα τη μαγειρική ήθελα να μάθω τα πιο γκουρμέ πράγματα που υπήρχαν. Και όντως ας πούμε εκεί πέρα είχα επικεντρωθεί στα γκουρμέ. Πώς θα δουλεύει σουβί, πώς θα κάνω κομφί, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Και περνώντας τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι αυτές οι συνταγές, οι απλές, οι παραδοσιακές, είναι ανεπανάληπτες. Μην πείτε τίποτα που γλύπτω τα δάχτυλό μου.
και έχει ομό αυγό το γέμιση. Δεν με πειράζει εμένα, να μην πειράζει και εσάς. Λοιπόν, 4. Κοιτάξτε εδώ σε πόσο έχω τελειώσω. 5, 6, 4 και 4. Λοιπόν, ξανά. Εδώ απλώνουμε. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μεγάλα κουρού, θα βγάλει περίπου 6 και 6, 6 κουρού θα βγάλει περίπου. Εκεί πέρα στις 6, εννοείται πως δεν ψήνεται 15-20 λεπτά, θέλει παραπάνω ψήσιμο. Οπότε δείτε το. Περίπου σε μισή ωρίτσα νομίζω θα είναι έτοιμες. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το δοκίμασα. Βέβαια, το μισό που υπάρχει εδώ πέρα, ίσως και να το κάνω εγώ. Πώς το λένε. Κούρου μεγάλες. Φτιάξτε, όσο κακός και αν είσαι, όσο κακός και να το φτιάξεις, τελικά φτιάχνεται από μόνος. Ένα. Θέλω να χωρέσετε όλα. Και εδώ. Πάμε και για τα τρία τελευταία, να τα ρίξω φούρνο, να κλείσω το live για να μην σας πρίζω, να μην σας ζαλίζω. Άκη τη συνταγή για το ζυμάρι. Η συνταγή για το ζυμάρι, με το που τελειώσουμε το βίντεο, θα δεις ότι εκεί πέρα που έκανα το live, από πάνω είναι κολλημένο το link από το site μας, που υπάρχει συνταγή αναλυτικά. Και στο Instagram θα ανεβεί κανονικά ένα post που θα λέμε για τη συνταγή κανονικά. Λοιπόν, εδώ. Και όλα λάθος να πάνε, χρησιμοποιήστε τη λαδόκολλα, η λαδόκολλα θα σας βοηθήσει, θα κάνει το παγιτό σας τέλειο, εδώ. Συνεχίζω ακριβώς με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Αλείπτω. Κολλάω. Βουαλά. Καλά, η αλήθεια είναι πως και να σπάσουν λίγο τα κουρουδάκια δεν μας πειράζει. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ωραία να σπάσουνε. Τώρα τελειώνω, άλλα δύο μείνανε. Απλά θέλω να σας δείξω ότι όντως σας πάρει 5 λεπτά να τα φτιάξετε. Απλώνουμε λίγο με τα χέρια, λίγο με τον πλάστη προς τα έξω. Πάρε τον πλάστη, εδώ, γυρίστε. Στρόγγυλο, γέμιση, βουαλά. Και λίγο, γυρνάω μάλλον, πιέζω με ένα πιρουνάκι. Βουαλά, άλλο ένα τελευταίο, εδώ. Πλώνω. Φανταστικό πράγμα είναι μία λαδόκολλα να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Μα και εγώ προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να κάνω τα κουρδάκια πιο εύκολα, γιατί σε δυσκολεύουν να μας πάει το ζυμάρι, και επειδή το ζυμάρι άμα δεν σπάει σημαίνει πως θα βγει μετά στούκας μέσα στο φούρνο, και εγώ ήθελα να είναι πάρα πολύ αφράτο και πάρα πολύ έτσι κούρου να σπάει, να γίνεται τέλειο. Οπότε αυτό που μου ήρθε στο μυαλό είναι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον τρόπο, και αυτόν τον τρόπο σας λέω να χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Γιατί κοιτάξτε εδώ. Κατευθείαν όπως είναι, καλύπτεις, πιέζεις. Εντάξει, άμα το σχήμα δεν βγει ωραίο εδώ, παραδείγματος χάρη βγει έτσι, δεν πειράζει. Γιατί με τα χέρια σας φτιάχνετε το σχήμα μετά, εδώ. Πιέζετε λίγο, φτιάξτε μετά, εδώ. Έτοιμα για φούρνο, ο φούρνος προθερμανθρώνει σε 180 βαθμούς. Ψήνω 15-20 λεπτάκια, εδώ. Και σε 15-20 λεπτάκια. Ξέχασα. Καίει. Λοιπόν, ξέχασα να λείψω με αυγό από πάνω για να πάρω ένα ωραίο χρώμα. Διάλειμμα αυγού, αυγό αραιωμένο με λίγο νεράκι. Κουρού χωρίς αυγό γίνεται ράκι. Όπως σας είπα, είμαι λίγο ντεφορμέ, γιατί άμα δεν κάνεις κάθε μέρα live, σε τέλος καταλαβαίνεις ότι είσαι λίγο κρύος. Τώρα που ζεστάθηκα, όμως μπορώ να ξανακάνω live. Και από πάνω ρίξτε ό,τι θέλετε, εδώ θα ρίξω ελάχιστο σωμάκι. Εδώ. 180 βαθμούς για 15-20 λεπτά. Εδώ. Και μετά από 15-20 λεπτά. Τα τυροπιτάκια μας είναι έτοιμα. Σου θυμίζουν παιδικά χρόνια. Με σηκωνώσεις το πρωί και η μαμά πάντα είχε κουρδάκια. Δεν είπα λίγο. Για να δω 15-20 λεπτά. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω βάλει και δυο μου σε αυτά. Εγώ ακολούθησα για αυτά την κανονική συνταγή. Από κάτω έχουν γίνει τέλεια. Από πάνω έχουν γίνει τέλεια. Και δεν ξέρω τι σας αρέσει περισσότερο, να τρώω τη μέση ή τις άκρες. Εγώ συνήθως τρώω τη μέση,
όλο το μέση, τη μέση, και μετά συνεχίζω να τρώω γύρω-γύρω όλο το υπόλοιπο που έχω να τελειώσει το κουρδάκι. Άρα μπορώ να φάω 10 από αυτά. Καλή μας όρεξη. Να δώσω και να δώσω. Να δώσω. Ένα μαχαίρι στο ντόκου για το Facebook. Ένα μαχαίρι στο ντόκου για το Instagram. Άξιση shop με Αλέξη χωρίς.com. Σχόλιο κάτω από τη συνταγή που θα ανεβάσουμε στο Instagram. Και κάτω από το live, Άξιση shop στο Facebook. Φιλάκια πολλά. Ελπίζω να τη φτιάξετε τα τυροπιτάκια σας. Να γεμίσει όλα τα Instagram φωτογραφίες. Εγώ θα πάω για τρέξιμο τώρα. Κάω τρέξιμο, θα πάω περπάτημα. Σκεφτούμε να πάω από Αγία Παρασκευή κέντρο. Είναι 10 χιλιόμετρα. Πήγαινε 10 έλα. Περπάτημα, χαλαρά. 4 ωρίτσες, 5. Καφέ στο χέρι, μάργαρης, αλητεία και αυτά. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα σας. Και αυτό.